Olá.
Κύριε συνάδελφε, ξεκινάμε τη συνεδρία και πριν απ' όλα ήθελα να σας πω την ημέρα που είναι σήμερα, γιορτάζει ο Συμβασμιώτης Μητροπολίτης μας, ο κ. Παύλος, και εξ ονόματος του Δημοτικού Συμβουλίου να στείλουμε τις ευχές μας και να ζητήσουμε και την ευχή του, εισπουλάει τη Δέσποτα, νομίζω, εγκρίνει το Συμβουλίο. Θέλει κανείς, κ. Ορφανίδου, ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Ναι. Κύριε Ορφανίδου, κύριος Καρμπατζιάς. Ναι, στις ερωτήσεις. Κύριε Ορφανίδου, έχεις το λόγο. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά στο Σεβασμιότατο και όσοι γιορτάζουν και όσες σήμερα, τις ευχές μας. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα πρέπει να ξεκινήσω, αν θα πρέπει να ξεκινήσω με μομφή προς συνάδελφο ή να το θέσω και να πάρει θέση ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι από την παράταξή σου, Δήμαρχε, και ειλικρινά τέτοιες συμπεριφορές θίγουν πρώτα το πρόσωπό σας και μετά όλους τους υπόλοιπους εμάς. Θα αναφερθώ στην... Δεν θα τη χαρακτηρίσω, θα σας πω το περιστατικό προς όλους. Και από εκεί και μετά ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Πριν από 15 περίπου μέρες, και αναφέρομαι για εσάς, συνάδελφε, κύριε Καρακουλάκη, για υπάλληλο η οποία έλκει την καταγωγή της από το Ροδοχώρι και εργάζεται στα Κηφή, αν θεωρούμε ότι στις μέρες που ζούμε με τον εργαζόμενο είμαστε σε αντιπαράθεση, χωρίς να σεβόμαστε μητρότητα, γιατί η υπάλληλος είναι έγκυος, ήθελε να προχωρήσει ακόμη σε περισσότερες, Δήμαρχε, ενέργειες εναντίον του κυρίου Καρακολάκη, της δικαιβώ και ημών όλων, και την είπα επειδή έχει επαπειλούμενη εγκυμοσύνη, επειδή έχει προβλήματα με τα νεφρά της, να κοιτάξει να γεννήσει ένα υγιές παιδί και ότι το θέμα, περιμένω να δω πώς θα επιληφθείτε του θέματος. Ο κύριος Καρακουλάκης ήρθε, η κυρία, κάτω στη δικαιβώ, η υπάλληλός μας, και δέχτηκε μία ανίερη, θα το πω, επίθεση στο πρόσωπό της, χωρίς σεβασμό προς τη μητρότητα και στα προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετωπίζει. Της είπε ότι θα κλείσει, εκτός και αν είναι θέμα το οποίο το έχετε συζητήσει και εκφράζεται διαστόματος κυρίου Καρακουλάκη, θα κλείσει τα Κηφή, είναι όλες άχρηστες, και θα φύγουν όλες πριν απομακρυνθεί ο ίδιος. Υπάρχουν μάρτυρες, κύριε Καρακουλάκη, μην κουνάτε το κεφάλι σας. Υπάρχουν μάρτυρες και είναι λίγα αυτά που μεταφέρω ότι είπατε προς τη συγκεκριμένη κοπέλα, την οποία δεν την ξέρατε καν. Είπατε ότι σας έσυρε στα δικαστήρια, η οποία δεν είχε καμία αντιπαράθεση, δεν ήταν από τους απολιόμενους. Έγινε ένα επεισόδιο, το γνωρίζουν οι υπάλληλοι μέσα στη δικαιβώ, και εγώ πραγματικά εσχύνομαι που είμαι εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, συνεργάτες, ας το πω εντός εισαγωγικών, με τέτοιες συμπεριφορές. Θέλω, Δήμαρχε, να επιληφθείτε του θέματος, και δεν ξέρω οι υπόλοιποι της δικαιβώ, ο κύριος Καραμπατσιάς και ο κύριος Μαγιάνγκας, που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν θα πούν μόνο για μομφή ή θα θέσουν, αν δεν ξέρω τι ακριβώς, τους ενημερώνω τώρα, δεν ξέρω πώς θα τοποθετηθούν, ούτε προλαμβάνω, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι. Αυτή η συμπεριφορά σε εργαζόμενο, η οποία κυοφορεί μωρό με προβλήματα εγκυμοσύνης και αυτή τη στιγμή έχει και προβλήματα υγείας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι να τα πάρουμε ένα-ένα σήμερα, γιατί είναι σοβαρά τα θέματα τα οποία θα θέσω και δεν θέλω μόνο απαντήσεις, θα τα συζητήσουμε. Το δεύτερο θέμα είναι, πώς θέλεις, Πρόεδρε? Έχω την εντύπωση ότι το ερώτημά σου είναι και είναι το, θα τοποθετηθούμε όταν πρώτα από τον κύριο Καρακουλάκη και στη συνέχεια και η δικαιβώ η ίδια, νομίζω, πρέπει να έχει το δικαίωμα αυτό για να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά αυτό προχώρα στις ερωτήσεις σου. Δεύτερο μου ερώτημα το οποίο τίθεται σήμερα είναι επειδή έχουμε και τις τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό. Δεν έχουμε, αν και το έχω αναφέρει άπειρες φορές εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχω ζητήσει να ενημερωθούμε τι γίνεται με τα κληροδοτήματα, αν υπάρχει των οφειλετών ροή καταβολής
για να μπορούν να εξυπηρετηθούν, και μιλάω για του Καρούτα Δήμαρχε, αν έχει εξυπηρετηθεί επιτέλους οι οφειλές για να μπορούν, ή τι απόφαση έχει πάρθει μέσα από εσάς και από τους συνεργάτες σας για να μπορεί να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του κληροδοτήματος, ούτως ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να πάρουν τις υποτροφίες όπως ορίζεται ο σκοπός. Για το κληροδότημα του Καρούτα, τι έγινε, το ρωτάω ευθαρσώς. Και δεύτερον, υπάρχει ανάρτηση, από εκεί το πληροφορήθηκα και εγώ, στον Σιέρα, ο οποίος λέει ότι από υπάλληλο μπήκαν στο λογαριασμό του 1.800 ευρώ, τα έβγαλε αυτό, στο λογαριασμό μάλιστα κιόλας, αν θυμάμαι καλά όπως το διάβασα, στο λογαριασμό της μητέρας του, τα πήρε ο τέος υπάλληλος της ΔΕΙΑΒ, τα έδωσε προς τον πρόεδρο, δεν ξέρω, δεν είδα ποιον ερώτημα είναι, ναι. Και υπάρχει ανακοίνωση από κύκλους της ΔΕΙΑΒ που λέει ότι επειδή δεν έχουμε εργαζόμενους, αυτός ο τρόπος στην προκειμένη περίπτωση για να πληρώνουμε υπαλλήλους γίνεται, εντός εισαγωγικών αυτό το λέω, κατά σύνεθες. Δηλαδή βάζετε παράδειγμα στο λογαριασμό, μπαίνουν στο λογαριασμό τον δικό μου, λέω παράδειγμα για να μην αναφερθώ σε άλλους, 5.000 ευρώ, επιστρέφω εγώ από πίσω και πληρώνονται και κάποιοι άλλοι. Νομίζω ότι αυτοί σίγουρα είναι ανασφάλιστοι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι οικονομικό σκάνδαλο, αν πηγαίνουν στις τσέπες αυτών των οποίων πρέπει να πληρωθούν, γιατί μετά μένουν οι πόνοιες. Και νομίζω ότι κανένας μας, στην περίοδο την οποία ζούμε, ότι δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες πόνοιες. Άρα θέλω απάντηση και επ' αυτού του δημοσιεύματος, αναληθεύουν αυτά τα οποία κατήγγειλε, δεν ξέρω ποιος εργαζόμενος, τα οποία αναρτήθηκαν στο site του Σιέρα, και ότι αυτήν από τους κύκλους, λέει, της ΔΕΙΑΒ, είναι συνηθισμένο φαινόμενο, γιατί δεν έχουν προσωπικό και έτσι συνηθίζουν να λειτουργούν. Και τελευταίο ερώτημα, ακόμη μία ανάρτηση είδαμε το θέμα του ΜΟΣ, ότι κοινοποιήθηκε προς τους ανθρώπους, ενώ είχε δεσμευθεί ο Δήμαρχος, αλλά δεν υπάρχει γραμμένο στα πρακτικά, ότι θα φύγουν από εκεί, και ορθώς Δημοτική Αρχή είστε, θέλετε να απελευθερώσετε στην είσοδο της πόλης εκεί, που είπε ο κύριος Κορδίστας, είναι ένας σύλλογος με 125 άτομα, δεν είναι ένας αστείος σύλλογος για να υπάρχει μόνο στα χαρτιά, ότι θα βρεθεί πρώτα χώρος και μετά θα αξιοποιήσετε το χώρο έτσι όπως επιθυμείτε σαν Δημοτική Αρχή. Ανταυτού τους κοινοποιούν και τους λένε ότι θα γίνει κατάσχεση στα ισκομισθέντα, δηλαδή ότι έχουν μέσα σε πράγματα και τα λοιπά. Άρα, το ερώτημα είναι... Όχι, πώς με συγχωρείς, Πρόεδρε, δεν είναι το ερώτημα με δυο κουβέντες. Δεν θα αναπτύξουμε το σκεπτικό, δηλαδή προτίθεστε αυτούς τους ανθρώπους να τους κατάσχετε τα πράγματά τους και να τους πετάξετε στον δρόμο, ορίστε αφού θες με δύο λόγια. Αυτή είναι η πρακτική. Αν το θέλετε έτσι, είναι πιο ζουμερό και πιο ωραίο. Άλλος συνάδελφος, κύριος Καρμπατζιάς. Από αυτό, γιατί ξέρω. Όλες οι ερωτήσεις και κάθε μέρα θα πάει στον χρόνο. Λοιπόν, γνωρίζω ότι χθες στο πρωτοδικείο της Κοζάνης εξελίχθηκε μια διαδικασία δικαστική, εκ μέρους της ενορίας του Αγίου Νικολάου, σε σχέση με τον αύλιο χώρο του πρώην καφενείου, πλατεία Γεράνιας. Θέλω ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης και πού οφείλεται, σε σχέση και με τοποθετήσεις της Εκκλησίας και δημοσιεύματα σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό. Προκαταβολικά δηλώνω ότι όσα χρόνια είμαι στο Δήμο... καλά, ο Δήμος παραβρέθηκε με δικαστική παρέμβαση και βεβαίως θέλω να ξέρω ποια ήταν η στάση της Δημοτικής Αρχής. Αυτό θέλω να πω, ενημέρωση έτσι, για την συνολικότερη στάση που κρατήσαμε σε αυτήν τη δικαστική διαμάχη.
Γιατί είναι περιουσιακά στοιχεία του Δήμου τα οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απεμπολούνται. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχα θέσει ένα θέμα σε σχέση με τις εργαζόμενες μερικής απασχόλησης, τις καθαρίστριες μερικής απασχόλησης, σε σχέση με τη δυνατότητα που τους δίνεται από τον νόμο να γίνουν πλήρους απασχόλησης, βελτιώνοντας την οικονομική τους θέση στην κοινωνία, και από τη στιγμή που ο Δήμος είχε μια οικονομική επιβάρηση σύμφωνα με την ενημέρωση. Η άποψη τότε της Αντιδημάρχου Οικονομικών ήταν ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι θέμα ημερήσιας διάταξης. Βλέπω ότι ακολουθείτε μια τακτική. Και το λέω αυτό και στους αντιδημάρχους, ας πούμε, οι οποίοι πολλές φορές είναι και αρμόδιοι να απαντήσουν, ή και στον Δήμαρχο. Μην το παραπέμβετε στις καλένδες και άντε να δούμε τι θα γίνει και πότε και λοιπά, ποντάροντας ότι θα ξεχάσουμε. Έπρεπε να είναι θέμα ημερήσιας διάταξης. Ναι, συνάδελφε, έπρεπε να είναι θέμα, γιατί πολλές φορές τα θέματα που βάζουμε έχουν, και μια ημερομηνία λήξης, έτσι, και κάτι προφανώς θέλουμε να προλάβουμε από προθεσμίες. Δεύτερο ζήτημα είναι αυτό. Τρίτο ζήτημα, έχει έρθει ένα έγγραφο από τον τοπικό εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας Ζώνης, τον κύριο Ελευθέριο Γκόσιο. Κοινοποιήθηκε το έγγραφο αυτό στην κυρία Ορφανίδου, σε μένα και στον κύριο Γκάση, σε σχέση με παράπονο που διατυπώνει ο πρόεδρος της, ο τοπικός εκπρόσωπος, για τα συγκεκριμένα έργα που δεν γίνονται από μέρος του Δήμου κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να το θέσω το θέμα και οφείλεται να δώσουμε μια απάντηση στους κατοίκους. Εγώ προσωπικά δεν τον γνωρίζω τον πρόεδρο, απλά είδα το έγγραφο και θέλω μια επίσημη και υπεύθυνη απάντηση και γι' αυτό. Ορίστε. Φαντάζομαι ότι για να το στείλει αυτός στους επικεφαλείς των παρατάξεων σημαίνει ότι δεν εισακούστηκε και το έκανε αυτό. Φαντάζομαι ότι το στείλε, πρόεδρε. Φαντάζομαι ότι το στείλε. Ναι, γράφει ακριβώς. Είναι έγγραφο της κοινότητας τώρα. Από εκεί και πέρα ήρθε προς τον Δήμαρχο. Αυτά. Χρόνια πολλά για το δέσποτά μας σήμερα. Εγώ σαν ενημέρωση με τον πρόεδρο του ΚΑΠΗ συνοηθήκαμε για λόγω μεγάλης θερμοκρασίας Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή να μείνουν οι αίθουσες στον ΚΑΠΗ ανοιχτές όλη μέρα και να ενημερώσουμε και τους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων να είναι τα δημοτικά κτίρια που έχουν αρκουδίσει ανοιχτά για αυτές τις τρεις μέρες μεγάλη θερμοκρασία. Όσα έχουν, ναι. Τα ΚΑΠΗ έχουν. Καλησπέρα. Τα χρόνια μου πολλά στο Σεβασμιότατο και σε όλους τους εορτάζοντες. Θα ξεκινήσω από την ερώτηση που έκανε ο κ. Καραπατσιάς για την πλατεία Γεράνιας. Και να ενημερώσω και όλους και τον κόσμο εδώ μέσα ότι προχθές στην Οικονομική Επιτροπή ήταν θέμα αυτό και να ψηφίσουμε πίστοση για να αναλάβω δικηγόρο στην υπόθεση. Ωστόσο όμως από την Οικονομική Επιτροπή προχθές κανένας δεν ήξερε να μας πει τίποτα. Και μάλιστα σηκωθήκαμε και φύγαμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ψηφίσαμε πιστώσεις που δεν γνωρίζουν να μας πούν κάτι. Ευτυχώς από το CRFM διαβάσαμε τι γίνεται στην πλατεία Γεράνιας και τώρα από εσάς, κύριε Καραπατσιά, μαθαίνουμε γιατί δυστυχώς προχθές στην Οικονομική Επιτροπή κανένας δεν μπορούσε να μας πει τι ακριβώς θα πάνε τα δίκη και ποιο ήταν ακριβώς το θέμα. Να πάω στις ερωτήσεις. Στο ξεκίνημα του Καλλικράτη και στο στήσιμο του Δήμου Βοηείου, ως Δημοτική Αρχή τότε είχαμε αποφασίσει, κύριε Δήμαρχε, στα δημοτικά καταστήματα της περιφέρειας να μείνουν κάποιες υπηρεσίες και κάποια και τα νομικά πρόσωπα. Παραδείγματος χάρη, στο Τσοτήλι είχαμε βάλει τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις σχολικές επιτροπές και το γραφείο των αλλοδαπών, γιατί τότε το πρώτο εξάμεινο τους αλλοδαπούς ισχυρίζονταν ο Δήμος και μετά τις πήρε η περιφέρεια. Ωστόσο όμως,
όπως και στην Νεάπολη παλιότερα που έφυγε το γραφείο της πρόνοιας, μεταφέρθηκε στη Σιάτσα. Τώρα βλέπω και το γραφείο των σχολικών επιτροπών, η έδρα των σχολικών επιτροπών. Πήραν το αρχείο και φεύγουν. Είναι το γεγονός τυχαίο ή έχετε σκοπό σιγά σιγά να τα μαζεύετε όλα στην έδρα και να κλείσετε δημοτικά καταστήματα? Είναι εντελώς τυχαίο. Γιατί ήδη το αρχείο της δευτεροβάθμιας έχει φύγει από το Τσοτήλι και από ό,τι καταλαβαίνω και πρωτοβάθμια πιέζεται να φύγει. Λοιπόν, και δεύτερον, άλλο ένα ερώτημα, πάρα πολλά παράπονα για την αγροτική οδοποιία. Το ερώτημα είναι αν έχουν τα λεφτά της πυροπροστασίας, αν ήρθαν, αυτά που έχουν τα 50.000 κάθε χρόνο, και πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, πάλι σε μισθούς, δηλαδή εργαζομένων, ή θα κάνατε αυτό το οποίο εμείς κάναμε παλιά, μισθώνα με τα μηχανήματα για να καθαρίσουν τους δρόμους, για να μπορέσει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί στα χωράφια. Ο κύριος Καρακουλάκης έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά στο Σεβασμιότατο και σε όσους γιορτάζουν. Και θα μπω στο θέμα. Θα μπω στο θέμα. Ούτε ο κανονισμός σου γράφει, αλλά δεν μου ζήτηξε κανείς το λόγο. Εσένα ποιο θέμα σε αφορά? Θα τον πάρεις. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα, το οποίο αναφέρθηκε πριν, για το πρόσωπό μου. Για τη συγκεκριμένη υπάλληλος που είπε η κυρία Ορφανίδου, για την κυρία Βαρσάμι, εγώ δεν έχω κάτι τίποτα με αυτήν και ούτε έγινε και κάτι το οποίο τα τραγικοποιεί, όπως έχει μάθει να πέφτει στην πολιτική μόνο της προπαγάνδας και μη ασχολώντας ποτέ με την ουσία της πολιτικής. Ξέρουμε πως έχει ρίξει η κυρία Ορφανίδου πολύ χαμηλά τον πήχη της πολιτικής, γιατί ασχολείται όλο με πράγματα χωρίς να ενημερώνεται, μόνο με το δικηγορίστικο τρόπο, όπως έχει μάθει να επιτίθεται από τη δουλειά της, αλλά αλλιώς πρέπει να συμπεριφέρεται στα δρόμενα του Δήμου. Υπάλληλος, όχι, πρέπει να τελειώσω. Σας ακούσαμε, κυρία Ορφανίδου, θα με ακούσετε και μετά θα πάρετε το λόγο. Κυρία Ορφανίδου, σε παρακαλώ. Να σέβεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μάθετε κύριε να Ορφανίδου. Σέβεστε. Κύριε Ορφανίδου, σε παρακαλώ. Να σέβεστε. Όπως σας άκουσα, θα με ακούσετε. Όπως σας άκουσα, θα με ακούσετε κι εσείς. Δεν είναι επί προσωπικού, δεν είναι καν επί προσωπικού. Εσείς ρίξατε επί προσωπικού μομφή. Να το πάρουμε έτσι. Δεν είναι επί προσωπικού. Κύριε Συνάδελφε, όσο μπορείς λίγο μέσα στο θέμα. Για τη συγκεκριμένη υπάλληλος, για την κυρία Βαρσάμι, είχε μία προκλητική συμπεριφορά από το χειμώνα στο πρόσωπό μου. Έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και μου έλεγε το χειμώνα, χωρίς να έχει, είχε μία κρύο, δεν ήταν οι δρόμοι κλειστοί, να κλείσω, με διέταξε κιόλας, με είπε σε διατάζω να κλείσεις τα κηφί. Η συγκεκριμένη υπάλληλος, γιατί έχει στόμα και όλοι το γνωρίζουν εδώ πέρα, το γνωρίζουν στη Δικευό οι υπάλληλοι και λέω ποια είσαι εσύ. Της λέω στο τηλέφωνο, από το χειμώνα υπήρξε όλο αυτό το παρελθόν, το οποίο στο πρόσωπό μου προκλητικά έκανε επιθέσεις. Τη λέω ποια είσαι εσύ, εδώ υπάρχει πρόεδρος διοικητικό συμβούλιο, έπαιρνε τηλέφωνο, δεν μπορώ να έρθω σήμερα, δεν μπορώ να έρθω αύριο. Την κάναμε και μην έρχεσαι και κανένα δυο φορές και ακούμε και το ευχαριστώ. Αντιμιλούσε συνεχώς τον πρόεδρο της Δικευό, ήθελε συνεχώς να κάνει το δικό της και μάλιστα με είχε πει ότι είμαι πρόεδρος με ημερομηνία λήξεως. Προχθές που ήρθε να ανανεώσει, να πάρει άδεια, είχαμε μία αντιπαράθεση, εγώ δεν την είπα κάτι το ούτε υβριστικά ούτε τίποτα. Πάλι με επιτέθηκε γιατί της είπα για τις άδειες πρώτη είσαι. Αυτό της είπα και αυτή να με επιτίθηκε και με ξαναείπε ότι εσείς πρόεδρε πότε τελειώνει η θητεία σας, το 17 ή το 18 και της είπα κοίταξε να δουλεύεις και όχι να επιτίθεσαι στον πρόεδρο γιατί θα σε κάνω αναφορά για απομάκρυνση και η συμπεριφορά σου είναι απαράδεικτη. Αυτό της είπα γιατί με επιτέθηκε προκλητικά, δεν της είπα κάτι άλλο. Εγώ αυτό είχα να αναφέρω. Και
για την μορφή. Με κατηγορήσατε στο παρελθόν ότι χάνουμε προγράμματα. Έχουμε πάρει και προκηρύξαμε και θέσεις. ΤΑΦΕ, λογιστικής υποστήριξης. Συνάδελφοι, είναι άλλο και αυτό. Άλλα προγράμματα τα οποία έρχονται και θα τα δείτε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε, κύριε. Έχουμε βάλει σειρά στη Δικευό στα οικονομικά. Δεν έχουμε την πολιτική διάλυση. Πάμε σε πολιτική ανάπτυξη. Κύριε Καρακουλάκη, ευχαριστώ. Είναι φρόνιμο, προαπευθύνουμε προς όλους, επειδή τέτοια επεισόδια πάντα θα υπάρχουν. Φρόνιμο είναι να τα αποφεύγουμε, γιατί στόχος μας είναι άλλος. Έτσι. Σε όλους τους συναδέλφους απευθύνουμε τώρα. Καμιά φορά γίνονται και κάμια ευτράπαλο κατά αυτόν τον τρόπο, θα αποφεύγουμε όμως. Γιατί άλλος είναι ο στόχος μας. Όχι, όχι, θα απαντηθούν τα ερωτήματα τώρα. Τι άλλο να πεις? Έληξε το θέμα. Το θέμα νομίζω, νομίζω ο Καρακουλάκης απάντησε να εξ ολοκλήρου. Άλλη ερώτηση. Ξέρουμε τι διαδίκασε. Το ερώτημα δεν έχει απάντηση, δεν έχει διάλογο. Τέλος. Το λέει ο κανονισμός. Το λέει, ρε παιδί. Το λέει, ρε. Συγγνώμη κιόλας που μιλάω κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όχι, όχι. Δεν έχει νόημα. Συνάδελφε, Μιχάλη, θέλεις να μιλήσεις? Θες να πεις? Το πάρτε τώρα, αλλά δεν θα το αποφύγουμε αυτό. Λοιπόν, κύριε Καρακουλάκη, κύριε Καρακουλάκη, δεν είναι αυτό το θέμα τώρα, σας παρακαλώ. Κύριε Καρακουλάκη, επαναλαμβάνω. Κύριε Καρακουλάκη, επαναλαμβάνω ότι δεν είναι το θέμα τώρα αυτό. Κύριος Καρμπαζιάς έχει το λόγο. Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή δέχτηκα και εγώ τηλεφώνημα σε σχέση με την κακή συμπεριφορά του συναδέλφου, η πρώτη κίνηση που έκανα ήταν να πιάσω τον ίδιο. Έτσι και το λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέω, συνάδελφε, απέναντι σε εργαζόμενους δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε έτσι. Άσχημα, έτσι όπως μου το μετέφερε η ίδια, ο κύριος Καρακουλάκης εδώ πέρα λέει άλλο πράγμα. Έτσι. Δεν θα κάνουμε δικαστήριο εδώ πέρα. Η ουσία όμως είναι ότι ο αιρετός, ακόμα κι αν κάποιος πολίτης κατεβάζει το επίπεδο, πρέπει να κρατάει το επίπεδο ψηλά, πρέπει να είναι παράδειγμα. Έτσι. Και νομίζω ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι καλό πράγμα και πρέπει όσο μπορούμε να... Όλοι μας να προκαλούμεθα από διάφορα, αλλά ο Δημοτικός Σύμβουλος έχει άλλο στόχο. Θα φροντίζει να κρατάει το ύψος του. Θα ξεπερνάει τέτοια προβλήματα, υποχρεωτικά. Πάμε στο δεύτερο, ναι. Πάμε στην απάντηση του Ιδρύματος Καρούτα. Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά στον εορταζόμενο τον Σεβασμιότατό μας. Κυρία Ορφανίδου, σχετικά με το κληροδότημα του Καρούτα, στην τέταρτη τροποποίηση την οποία περνάμε τώρα και δεν ήσασταν, έχουμε την επιχορήγηση του Καρούτα σε 14.670. Είναι γιατί τα είδηση της όσο αφορά και τον προϋπολογισμό του δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη από την επακεντρωμένη για να ενσωματωθεί μέσα στον προϋπολογισμό του Δήμου. Ευχαριστώ. Όσον αφορά για το ΜΟΣ, είναι δρομολογημένη, είναι δρομολογημένη η κατάσταση, κυρία Ορφανίδου, η οποία θα καταλήξει εσείως για το Δημοτικό Συμβούλιο και για το Σύλλογο. Ποιος θέλει? Εντάξει. Θέλω λίγο. Τώρα, έχουμε να απαντήσουμε όσον αφορά για τη ΔΕΙΑΦ, τα ανακοινωθέντα αυτά. Εγώ θέλω έγγραφο, δεν μπορώ να δώσω απάντηση για το θέμα, τα οποία σχολιάζουν τόξο με όποιον τρόπο θέλει ο καθένας. Θέλω κάποια στοιχεία επίσημα να σας απαντήσει και το Προεδρείο αλλά και ο συνάδελφος. Όμως, αφού θέλει ο συνάδελφος να πει κάποια λόγια, ο κ. Δόρδας έχει το λόγο.
Καλησπέρα σας. Να μιλήσω κι εγώ, γιατί καταλαβαίνω ο κόσμος θορυβήθηκε πάρα πολύ, δικαιολογημένα φυσικά, γιατί δόθηκε πολύ μεγάλη έκταση σε αυτά που ακουστήκαν, τις φήμες που ακουστήκαν. Γιατί κι εγώ για φήμες μπορώ να μιλήσω. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, δεν είχαμε κάποια καταγγελία. Δεν ξέρω, υπόθηκε μάλλον ότι κάποιος έφαγε. Καταχράστηκε λεφτά κάποιου εργαζομένου. Αυτό εγώ μπορώ να πω κατηγορηματικά φυσικά ότι δεν έγινε. Να αναφέρω μονάχα. Όχι. Θα έχει το χρόνο να σου δώσω το λόγο και δεν χρειάζεται. Με συγχωρείτε. Οι φήμες, οι φήμες που ακούστηκαν και ο κόσμος αυτά άκουσε ενδεχομένως, γιατί τα άκουσα και εγώ. Τα άκουσα και εγώ. Δεν βγήκαν από κάτι μέχρι τώρα, ακριβώς γιατί ήταν φήμες. Είναι φήμες. Είναι φήμες. Ακριβώς, δεν είμαι εγώ. Η κύκλη της ΔΕΙΑΒ δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΒ. Και εγώ πρέπει να απαντήσω σαν πρόεδρος. Όχι, δεν βγάλαμε ανακοίνωση. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Δεν βγάλαμε κάποια ανακοίνωση, κυρία Καρμπατζιά. Να βγάλουμε ένα... Θα έπρεπε να βγάλουμε ανακοίνωση να απαντήσουμε στις φήμες, κύριε Καρμπατζιά. Δεν βγάλαμε ανακοίνωση. Τώρα μου δίνεται ευκαιρία να πω δύο λόγια και εγώ που δεν θα έλεγα κάτι, ακριβώς γιατί είναι φήμες. Όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος. Συνάδελφε, κύριε Καραμπατζιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι η εξέλιξη ομιλία του κύριου Δόρδα. Τέλος πάντων, δεν θέλετε να ακούσετε, αλλά ευχαριστώ. Και καλά κάνει, συνάδελφε, γιατί δεν θα απαντάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, με πολύ ευχαρίστηση και υπευθυνότητα μπορούμε να απαντήσουμε. Λοιπόν, στο θέμα, το ΜΟΣ, είπα, θέμα της πλατείας. Το είπα το ΜΟΣ ότι είναι δρομολογημένη η κατάσταση, είναι σε εξέλιξη και θα τελειώσει ισίως για και τους δυο. Και για το Δήμο και για το Σύλλογο. Ότι έχει λήξει το θέμα του ΜΟΣ. Όχι, λέω, είναι σε καλό δρόμο το οποίο θα δικαιωθούν και οι δυο και θα πάνε τα πράγματα εκεί που πρέπει να πάνε. Θα τα πάρουν. Γιατί επιμένεις τώρα. Γιατί επιμένεις. Είναι η απάντηση. Ο συνάδελφος, πάει να σου απαντήσει στα ακριβώς τα αιωρούμενα αυτά. Στο δικό σου το θέμα το ΜΟΣ είναι σε καλό δρόμο. Ό,τι έχει λήξει ο ΜΟΣ είναι σε επικοινωνία με το Δήμο. Σε λίγες μέρες θα πάει και σε χώρο που πρέπει να πάει. Τι άλλο πρέπει. Είναι στον δρόμο και τα έγγραφα που παίρνει από το Δήμο. Αυτά είναι, είναι όλα διαδικαστικά τα οποία πρέπει να πάρουν αυτόν τον δρόμο. Καλώς παίρνουν τον δρόμο αυτό. Εντάξει. Συνάδελφοι, τι δεν κατάλαβες, να σου πω εγώ, τι δεν κατάλαβες, ότι όμως έχει πάρει τα στοιχεία όλα ότι πρέπει να φύγει από το χώρο που είναι. Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και δικαστική απόφαση. Θα πάει και επειδή έχουμε κατάλληλη υποκοινωνία να φτάσουμε το πράγμα να μην πονέσει κανένας, ο Σύλλογος να βρει τον τόπο του και ο Δήμος να κερδίσει το κτίριο. Τι άλλο δηλαδή θες, να μπούμε σε διαλογική συζήτηση και περιστατωμένη, να πάμε πού. Αυτό δεν σας καλύπτει δηλαδή. Αυτό δεν σας καλύπτει. Τι άλλο θες να σας πω από αυτό. Πώς δεν είναι απάντηση. Λοιπόν, νομίζω ότι... Έχουμε ολοκληρώσει, νομίζω, συνάδελφε, τα ερωτήματα τώρα. Τι ερώτηση θα ξανά, θα γυρίσουμε πίσω. Ο κύριος συνάδελφε τώρα, νομίζω ότι απαντήθηκα τώρα. Γιατί επιμένεις πράγματα. Δεν έκανες κανένα ερώτημα. Αυτές ήταν οι απαντήσεις. Τι θα πει, δεν πήρες απαντήσεις. Για όλα πήρες απαντήσεις. Ναι. Στις ιωρούμενες καταγγελίες, τι πρέπει να σας δώσουμε τώρα, τι απάντηση. Από αυτή που είπε ο συνάδελφος,
Δεν χρειάστηκε πάνω να δικαιολογήσει τώρα στο Συμβούλιο αυτά που ακούστηκαν και δεν την αφήνετε. Τι άλλο τώρα. Δώστε μου ένα έγγραφο συγκεκριμένο να απαντήσουμε ορθώς. Ναι, πες του να κάνει μήνυση. Αφού τώρα συνάδελφοι μην μπούμε σε τέτοια συζήτηση. Όσον αφορά για τα αγροτικά που είπε ο κ. Ζιώτης, νομίζω ο κ. Ρεμπόλας είναι στο... πρέπει να πάρει το λόγο. Ήρθαν τα λεφτά στο Δήμο, είχε βγει η πρόσκληση και θα το φέρουμε θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ναι, αλλά ήρθαν πριν είχε βγει η πρόσκληση. Και δεν το έχουμε θέμα, θα πάει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Προτιθόμαστε ποια χωριά δεν έχουν κρονή, έστω να περάσει ένας κρονός για κάθε πυροσβεστικό μηχάνημα να μπορεί να τροφοδοτείται με νερό και τα υπόλοιπα θα πάνε για δρόμους. Κύριος Καρακουλάκης, τι θέλετε. Δημοτικοί σύμβουλοι, συνάδελφοι, μισό λεπτάκι, γιατί θύχτηκα πριν να πω και ένα τελευταίο. Οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν ευαισθητοποίηση, και εγώ έχω ευαισθητοποίηση και στις δομές μεγάλη, και το μιλώ ειλικρινά, είμαι ευαισθητοποιημένος και στις δομές και στους εργαζόμενους. Αλλά δεν έρχονται να δούνε συμπεριφορά με μερικών υπαλλήλων, να κάνουν μια βόλτα στις δομές. Πάντα φταίει μόνο ο αιρετός. Αυτό μάθαν κάποιοι. Κύριε Καρακουλάκη, κύριε Καρακουλάκη, πώς είναι τα πράγματα. Έχει ολοκληρώσει το θέμα. Ο κύριος Νάκος έχει το λόγο. Κύριε Νάκο, για δύο λεπτά μην κάτσε κανένα μαραθώνιο. Μην ξεχνά, είναι Δημοτικό Συμβούλιο, συνάδελφε, δήμαρχε, πώς να σου πω. Φτιάξε λίγο σεβασμό σε όλα. Σου λέω ότι για δύο λεπτά. Κύριε Ορφανή, το σταμάτησα. Γιατί δεν το σταμάτησα. Δεν το είδα αυτό. Δεν θα κρυφθεί για δύο. Τώρα δεν. Δηλαδή. Κυρία συνάδελφε, μην ακολουθάς το επίπεδο του άλλου. Και καμιά άλλη γλώσσα, δε, ελληνικά είναι και η άλλη. Μπορώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι πρώτη φορά που μου δίνεται ο λόγος για κάτι που θα έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώνει το Σώμα. Είναι για μένα μια ανορθόδοξη κατάσταση, την οποία δεν τη λάβατε υπόψη νωρίτερα για να την προλάβετε. Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, από το 2014 που αναλάβατε και εμείς σας στηρίξαμε για κάποια πράγματα που πρέπει να ολοκληρωθούν, δυστυχώς ερχόμαστε τώρα, εγώ, σαν τοπικό σύμβουλο και σαν πρώην δήμαρχο, να ενημερώνω κάτι το οποίο έπρεπε να το ξέρετε από τη αρχή τη θητεία σα. Επισήμαση. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, περιτρέψτε μου, όχι να με κατηγορήσω, να με δώσω κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα είχατε καταλάβει, δεν τα καταλάβατε ποτέ. Νομίζω όταν μέχρι τώρα δεν χρειαζόταν να πείτε. Πες το θέμα. Και μια, κύριε Πρόεδρε, σα παρακαλώ. Όταν αναλάβαμε, έτσι, σα είχα πει εξ αρχή, προσοχή την πλατεία Γεράνια. Κανένας με κανένας σας δεν το έδωσε σημασία. Και συγκεκριμένα σας έλεγα προσοχή του ειδικτυσιακού. Έκανα πολλά έγγραφα μέσα στη διαδρομή αυτήνα, κατηγορήθηκα ότι σταμποτάρω το έργο και τώρα ερχόμαστε σε κάτι το οποίο είναι, εύχομαι να μείνει τελεσμένο ήδη, εις βάρος μας. Τι θέλω να πω τώρα. Το 2005, αν δεν το θυμόσαστε, σας το πενθυμίζω, ότι σαν δημοτικός, σαν δήμαρχος τότε του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε ένα επεισόδιο προσωρινών μέτρων με την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Νικολάου. Εναντίον, Άγιος Νικόλου, Επιτροπή εναντίον Δήμου. Έγιναν τότε, αν το θυμόσαστε, προσωρινή διαταγή εισαγγελέως να αποχωρήσει ο Δήμος και να παραμείνει το καθεστώς αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει ο Παπαβασίλης εις βάρος του Δήμου
όπως εγώ εγνώριζα. Πέρασα και το χρονικό διάστημα, 2-3 δημοτικές αρχές, από τον κύριο Κοσμίδη, από τον κύριο Φανίδη και εσάς. Μιλάμε τώρα για 10, 12, 14 χρόνια. Ποτέ δεν λύθηκε το θέμα εκείνο της προσωρινής διαταγής που έπρεπε να γίνει, και ας με διορθώσει κάποιος που ξέρει νομικά και κάποιοι ξέρουν εδώ μέσα, ότι έπρεπε να γίνει ολοκληρωτική κανονική δίκη ιδιοκτησιακού χαρακτήρα. Δεν έγινε ποτέ. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το αλαλούμ στην πλατεία, να δημιουργείται πλατεία εν αγνία του Δήμου, εν αγνία του Δημοτικού Συμβουλίου, με μελέτη που δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και. Προχθές, πριν από το Πάσχα, θυμόσαστε ότι δόθηκε σε κίνηση η πλατεία. Και πρέπει να θυμόσαστε, κύριε Δήμαρχε, επιβεβαιώστε η αρνηθή του, ότι σας κάλεσα και εσάς, τον κύριο Κερεκτέα, τον κύριο Τζιλίνη, τον κύριο τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, ότι σύντομα θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην πλατεία, διότι ο Παπαβασίλης θα βγάλει καθίσματα. Δεν με ακούσατε. Αποτέλεσμα, μπήκε ο Παπαβασίλης, έκανε αυτό που έκανε μέσω ενός ιδιώτου, που εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι τον παρότρινε ο Παπαβασίλης να μπει στον χώρο αυτό να κάνει καθίσματα, και τώρα τρέχουμε εμείς σαν Δήμος, με στηρίζουμε ιδιώτη, ο οποίος ο ιδιώτης στην τότε εποχή ήταν ενάντια προς το Δήμο σαν μάρτυρας υπέρ του Παπαβασίλη. Τα οξύμορα. Αν δεν το κατανοείτε, πρέπει να σας το πω. Ότι είναι τέχνασμα. Αυτά, συνάδελφο, όμως είναι εκτός ερωτήματος. Κύριε Τζιλίνη, το κάνει συνέχεια, παρακαλώ, θα το πληρώσουμε όλοι μας. Γιατί δεν μπορώ να σε ακούω, σαν προεδρού, να παρακολουθήσω τι σκέφτεσαι και ποιος έβαλε τα τραπέζια κάτω. Ονοματίζεις ονόματα, εγώ ξέρω άλλα ονόματα ότι έβαλαν τα βαρέλια κάτω. Ακούστε, έτσι, εγώ, γι' αυτό να μην πούμε σε τέτοια έννοια. Όχι, άλλη έννοια έχω και είναι ξεκάθαρη. Ότι το τέχνος αυτό του Παπαβασίλη είναι παλιά τεχνική για ανθρώπους που έπαιρναν με τέτοιο στόχο, πηγαίναν σε χώρους ακάλυπτους, άγνωστους, με ένα μάρθρα ψεύδιο και κατοχυρώταν ιδιοκτησιακά. Το ίδιο κάνει και ο Παπαβασίλης τώρα. Και κλείνω στο θέμα αυτό. Το δικαστήριο που έγινε προχθές, χθες, ήταν πάλι για προσωρινή διαταγή. Εγώ εξ αρχής και μπροστά στον δικηγόρο που θυμόσαστε, κύριε Δήμαρχε. Συγγνώμη. Κύριε, αφήστε με, κύριε Πρόεδρε, να πούμε ότι φαίνεται διαφορά. Όχι, σας είπα. Ο δικηγόρος του Δήμου, τον οποίο επιλέχθηκε μέσα από την Οικονομική Επιτροπή, ακούω τώρα άλλα πράγματα, δεν με αφοράνε. Το σίγουρο είναι ένα πράγμα. Ότι ενώ καλεστήκανε εγώ, ο κύριος Ζηλίνης, ο Δήμος, δεν ξέρω ποιος κάνει, πάνω στον Τζαβέλας, έκανε τηλεφωνήματα στο Σεβασμιότητα του, στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου και δεν παρουσιάστηκε κανένας. Μόνο εμείς οι δύο, κύριε Ζηλίνη. Όχι, συγγνώμη. Όταν καλεί ο Δήμαρχος σε τέτοια θέματα που έχουν σημασία και σχέση για την κοινωνία της αιτής της, όλοι παραβρισκόμαστε. Και μάλιστα ο Σεβασμιότητας εκφράστηκε ότι για αυτόν το θέμα αυτό είναι τετελεσμένο. Το τελεσμένο μέσα στο πρωθέσιο βεβαίως τι σημαίνει. Εγώ λίγο πολύ καταλαβαίνω. Το δικαστήριο που έγινε χθες, κύριε Πρόεδρε, το δικαστήριο. Εγώ, κατόπιν συζητήσεως μπροστά στον κύριο Δήμαρχο και σε εσάς, είπα ότι θα επέγαινα, μου του ζήτησε ο Δήμος και πήγα σαν μάρτυρας. Και κατέθεσα, αλλά εγώ δεν πήγα να καταθέσω σαν μάρτυρας να μπω στη διαμάχη μεταξύ ιδιώτου και Παπαβασίλη. Πήγα και μόνο να ενημερώσω τον εισαγγελέα ότι πρέπει να στραφεί ο Δήμος και θα στραφεί προς την άλλη κατεύθυνση του ιδιοκτησιακού. Εάν παραβέθηκε και τοποθετήθηκα, ήταν για να αντικρούσω κάποιες αναλήθειες που ο δικηγόρος του Παπαβασίλειου, ο κ. Σιαγούσης, έθεσε επιτάπητος με στοιχεία τα οποία εγώ πιστεύω τον έκανα να τα μαζέψει πίσω. Ούτε λίγο ούτε πολύ, με κατηγόρησε εμένα τότε σαν Δήμαρχος ότι πέρασε από το γραφικό που συμφωνούσε να γίνει ανταλλαγή των οικοπαίδων, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Οικόπεδα τα οποία δεν υπήρξαν ποτέ της Εκκλησίας και προσπάθησε μέσα από αυτήν τη διαδικασία να με στριμώξει ότι εγώ φάσκω και αντιφάσκω. Το επιθύμησα όμως τον κύριο Τσαούση ότι επί δικιάς του Προεδρίας έγινε αυτό το κατασκεύασμα, η παραχώρηση άτυπα μόνο και μόνο για ανταλλαγή ίσων αξίες οικοπαίδων, τα οποία ο Παπαβασίλης τα πήρε και τα χρησιμοποίησε και δικαιώθηκε. Να ξέρει τα λάθη που κάνουν οι δημοτικές αρχές, όχι ο Νάκος. Τώρα, αυτό που έγινε, κύριε Πρόεδρε, και προς όλο το σώμα, είναι πράξη η οποία δεν είναι τετελεσμένο. Είναι, ξανά πάλι, είναι αναγνώριση μιας προσωρινής λύσης. Εδώ καταθέτω στο Δημοτικό Συμβούλιο
και ιδιαίτερα στους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου της πόλης Ιατίστης να πάρουν θέση άμεσα, διότι είναι σοβαρό το θέμα και θα πρέπει να βρεθούν τα στοιχεία αυτά τα οποία κάπου παρουσιάζονται, κάπου χάνονται. Έχω και εγώ κάποια στοιχεία. Ούτως ώστε με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου να μπει το θέμα στη διαδικασία της λύσης του διοικητικού χαρακτήρα της Γεράνης. Εάν αυτό δεν γίνει, ένα είναι σίγουρο ότι αυτό το πράγμα θα περπατήσει στα τυφλά και κάποια στιγμή η πλατεία, όπως ο Παπα-Βασίλης καφιάται και λέει ότι ο δρόμος όλος, ο κεντρικός, περικλεί όλο το τετράγωνο, είναι της Εκκλησίας. Εκεί θα καταλήξουμε και ας απολογηθεί καθένας τον εαυτό του. Αυτά έχουμε συνεννοήσει, το έχετε υπόψη σας και οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Βοΐου. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Ευχαριστούμε τον κύριο Νάκο. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω και εγώ λίγα πράγματα για την πλατεία. Θα πεις. Πρέπει να... Ναι, δεν είναι λάθη. Συνάδελφε, δεν είναι λάθη αυτά. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα, τα οποία κατ' ουσίαν ανήκουν στην τοπική κοινότητα Σιάτιστας και το Βόλιο ολόκληρο. Δεν νομίζω ότι είναι στην πρώτη γραμμή να πάρει θέση για όλα τα θέματα, γιατί δεν μπορεί να τα γνωρίζει. Και είναι όμως που έχει μεγάλη σημασία και θα αναγκάζομαι να πω εγώ 2-3 λόγια για το θέμα. Δεν χρειάζεται καθόλου, γιατί δεν διαφέρει ο ενωρίτης με το δημότη. Αυτός είναι και δημότης, αυτός είναι και ενωρίτης. Είναι ο χώρος αυτός τώρα μία διχασμένη κατά κάποιον τρόπο ευκαιρία. Τότε μπορείς να φύγεις και γρήγορα και όλα, γιατί κακώς σου έδωσε και τόση ώρα το λόγο. Λυπάμαι πολύ, αλλά πάση περιπτώσει εγώ θα πω αυτά που πρέπει να πω τώρα και αφού θέλεις να έχεις ευθεία κόντρα κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι, για το Δήμο μιλάω, δεν μιλάω για... να σου πω και κάτι, δεν συμπορευτήκαμε και μαζί και ούτε ασπάζουμε τα λόγια σου. Ούτε συμπορευτήκαμε και μαζί όλα τα χρόνια στα δημοτικά, αλλά ούτε και ασπάζουμε αυτά που λες. Έτσι, τα είπες, πολύ καλά έκαμες, ενημέρωσες του σώμα με τον καλύτερο τρόπο. Μας ευχαρίστησες και όλα, να πω και εκεί πέρα μη όμως τώρα μας θες άλλα λόγια, σε παρακαλώ. Οφείλω να πω όμως να συνεχίσω εγώ και να πω, όχι δεν χρειάζεται. Ναι, το σώμα ενημερώνω κι εγώ. Το σώμα ενημερώνω, κύριε Νάκο. Τι κατάλαβες τώρα από... Εσείς οι συνάδελφοι αυτό καταλάβετε τώρα. Αυτό... Τώρα τι να πω εγώ τώρα, κυρία συνάδελφη, κύριε συνάδελφοι. Αλλά εγώ, μια και επειδή τόσο πολύ ζουρίζει ο κύριος Νάκος, εγώ θα είμαι στη θέση να κάτσω να τον ακούσω. Πριν πω τίποτα, πριν πω κάτι, με θεωρεί ότι εγώ είμαι... Είναι αφού μου λέει θα φύγω. Απορώ μετά. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ και λέω προς ενημέρωση του σώμα. Είναι ένα θέμα το οποίο προκύπτει από μια αδέξια κατά κάποιον τρόπο ενέργεια του τότε δημάρχου και προέδρου εκείνης της εποχής, οι οποίοι προκάλεσαν το επεισόδιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, πριν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, είχε πάρει μια ομόφωνη απόφαση ότι ανταλλάσσει το καφενείο, συγκεκριμένα λέω, το καφενείο, με μια αίθουσα τελετών στον Άγιο Λυκάνωρο. Ομόφωνη αυτή η απόφαση, η οποία κοστολογήθηκε τότε και προμελητήθηκε για 120 εκατομμύρια δραχμές η αίθουσα τελετών. Επί της αναλήψεως της διάδοχης κατάστασης, ανέτρεψαν όλα αυτά τα πράγματα, δεν εφάρμοσαν την απόφαση αυτή και προχώρησαν μάλιστα και σε μια διαγράμμιση του χώρου της έμπροσης του καφενείου. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν δικαστικές αποφάσεις και καταδικάστηκε και πήραν τα πράγματα πίσω αυτοί που έκαναν την πράξη. Ερχόμαστε όμως τώρα, γιατί ο Δήμος σε αυτό το χώρο εκεί έχει κάνει πολύ σοβαρές προσπάθειες και πολύ σοβαρή επένδυση. Πρώτα απ' όλα πλήρωσαν 300.000 ευρώ να αγοράσει τα μικρομάγαζα. Ο χώρος αυτός δεν είναι εκκλησιαστικός. Ο απέναντι χώρος από το καφενείο, δυτικά του χώρου του καφενείου, ήταν
δημοτικός, γιατί ήταν οι βρύσες και κατασκευασμένα στέγαστρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με ένα τοπογραφικό που βγήκε από την εκκλησία, υπέγραψε ο Δήμαρχος ότι δεν καταλαμβάνει δημοτική έκταση και θεωρεί με αυτή την υπογραφή ότι όλος ο χώρος είναι εκκλησιαστικός. Δεν είναι εκκλησιαστικός και τα πράγματα πιστεύω ότι θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Όλα υποστηρίχθηκαν και δρομολογήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Τα υπόλοιπα τώρα δεν χρειάζεται και γι' αυτό έφτασα στο σημείο και είπα ότι δεν μπορεί να είναι άλλα τα δικαιώματα του Ινωρίτη και άλλο του Δημότη. Είμαστε και οι δύο το ίδιο. Έτσι. Γι' αυτό ο χώρος που είναι τόσο λίγος και μια και έγινε και η επένδυση αυτήν, ας το χαρούμε όλοι και ας πάνε τα πράγματα με τη σοφία που πρέπει και που πρέπει. Τι δικαστήρια και αυτά. Αυτό προς ενημέρωση ολοκληρωμένη για τα παιδιά των συναδέλφων εδώ. Αν κάποιος επί του θέματος θέλει να πει κάτι, πολύ ευχαρίστω. Ναι. Εγώ, αν κατάλαβα καλά, η δικαστική διαμάχη δεν αφορά το χώρο, το οικόπεδο που ήταν χτισμένο το καφενείο. Αφορά το χώρο, τον αύριο χώρο του καφενείου. Γιατί μας αναφέρετε για το καφενείο? Η ανταλλαγή ήταν για το οικόπεδο του καφενείου, όχι για αυτό που είναι η δικαστική διαμάχη σήμερα. Και ένα δεύτερο, το έργο, με την ευκαιρία αυτή, το έργο, από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι βλέπουμε όλοι, έχει ολοκληρωθεί. Η παραλαβή δρομολογείται? Ποιος θα παραλάβει? Όσον αφορά για το πρώτο σου ερώτημα, για το καφενείο, όταν έγινε η ανταλλαγή, αυτό είναι το νόημα του καλό, έγινε η ανταλλαγή καφενείου με αίθουσα τηλετών. Δεν χρειαζόταν ούτε καν να υπολογιστεί ο χώρος ο αύριος αυτός. Αλλά κι αν ακόμα τον υποθέσουμε ότι είναι της Εκκλησίας, είναι αυτός που μπήκαν τα βαρέλια τώρα. Έτσι. Δεν είναι τα υπόλοιπα που καταγράφεται και βγαίνουν τοπογραφικά. Ας τα αποφύγουμε. Εγώ πιστεύω ότι όλα θα λυθούν με τον τρόπο του κατάλληλου. Δεν διεκδικεί κανένας να πάρει να το πάει κάπου. Έτσι. Εντάξει. Το θέμα αυτό θα το λύσουν οι σοφοί. Εντάξει. Μην γελάτε, εγώ ξέρω τι σας λέω. Εάν διεκδικεί κάποιος κάτι και για ποιο λόγο... Εάν διεκδικεί κάποιος κάτι και κάτω και για ποιο λόγο, το κυρία ξέρουμε, είσαι αντιστοιχνή πολύ καλά. Κυρία Ορφανίδου, θες να είμαστε και να είμαι εξ ολοκλήρου εν δυνάμει ολονών, αγαπητός, αλλά βλέπουμε πολύ με... Πώς μια χαρά μίλησες. Ακούω και χαγελάς. Δεν είναι, κρίμα είναι. Να σου το πω, είναι η εκκλησία που διαχειρίζει το θέμα και πραγματικά σοφή, είναι και κάποιοι υπεύθυνοι στο Δήμο που πρέπει να βρουν τη λύση. Η σοφία του θέματος. Η διεκδίκηση... Είναι θέμα μια και τα ανοιξάμε, μας ακουστούν και τα πράγματα λίγο. Συνάδελφοι, είναι αρκετό σοβαρό το θέμα. Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε, έχετε κάθε λόγο, κάθε δίκαιο να δυσανασχετείτε, αλλά είναι σοβαρό το θέμα. Δεν το ζείτε εδώ πέρα. Ας το έφερνε η Μυρισσίας. Ας το έφερνε η Μυρισσίας. Next. Ναι, δημιουργούνται και άλλα ερωτήματα όμως, Πρόεδρε. Next. Το αν κάποιος και για ποιο λόγο διεκδικεί, είτε ο Δήμος, είτε η Εκκλησία, η Ενωρία του Αγίου Νικολάου, το συγκεκριμένο χώρο, εμείς οι Ιατιστινοί το ζούμε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο κύριος Νάκος, ένας επαγγελματίας έβγαλε τραπεζοκαθίσματα στο χώρο της πλατείας, του έγινε αγωγή, έτσι, και ο διπλανός επαγγελματίας φοβάται και δεν έρχεται ούτε καν να ρωτήσει στο Δήμο εάν μπορεί να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα. Ναι, ποιος θα παραλάβει το έργο και σε ποιον θα απευθυνθούν οι επαγγελματίες? Η δίκη αυτή που έγινε χθες ήταν μια δίκη μεταξύ της Εκκλησίας και του συγκεκριμένου ιδιώτη. Με αφορμή αυτή παρεμβαίνει ο Δήμος και θέτει το πρόβλημα σωστά με την παρέμβαση του κυρίου Νάκου για το ιδιοκτησιακό. Εμάς μας πονάει το ιδιοκτησιακό. Τι θα πει αυτό? Κανένας δεν αμφισβητεί
ότι το πρώην καφενείο και το σπίτι που ήταν πάνω από αυτό ήταν ιδιοκτησία της εκκλησίας. Η διαφιλοηνικούμενη έκταση είναι ο αύλιος χώρος. Αυτό είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα μπορούσε κάποιος που μας ακούει να πει, καλά, αφού έγινε ένα έργο, μια πλατεία, για τον πολίτη που απολαμβάνει της πλατείας αυτής, των υπηρεσιών της, του περιβάλλοντος, του καθαρού, της οπτικής, ας πούμε, αισθητικής κλπ. Κλπ. Θα μπορούσε να πει, μα το ίδιο πράγμα δεν είναι, είτε είναι της ενορίας του Αγίου Νικολάου, είτε είναι του Δήμου, το ίδιο πράγμα δεν είναι, είναι μια πλατεία. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί η Εκκλησία να εισπράττει τέλη και δικαιώματα από την πλατεία, κατηγορηματικά. Αυτό είναι δικαίωμα του Δήμου. Μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να εισπράττει τέλη και δικαιώματα ο Δήμος. Υπάρχουν κάποιοι που λένε αν πρέπει να δοθεί ο χώρος για ανάπτυξη τραπεζικών καθισμάτων ή κάποιοι άλλοι που λένε όχι. Αυτά είναι ζητήματα που θα τα λύσει ο Δήμος. Η πρόταση η δικιά μου είναι για να φτάσουμε σε ένα σημείο να τερματίσουμε με αυτό το ζήτημα. Να κινηθεί κανονικά διαδικασία για το ιδιοκτησιακό του χώρου με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν. Γιατί αυτό που είπε ο κύριος Νάκος, ότι δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν έγγραφα από την νομική πλευρά της Εκκλησίας, τα οποία για συγκεκριμένο λόγο είχαν εκδοθεί με ομόφωνη απόφαση για να γίνει η ανταλλαγή, αυτό που είπε ο κύριος Τζιλίνης, αλλά όμως χρησιμοποιήθηκαν σε βάρος του Δήμου. Εδώ μιλάμε πλέον για απεμπόληση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. Αυτά θα λυθούν μόνον, έτυχε να είμαι στο γραφείο του κυρίου Γκερεχτέ, παρουσία του κυρίου, πώς τον λένε, τον κύριο Αγγέλη. Ο Δήμος έχει όπλα, πολύ ισχυρά όπλα, για να λυθεί άπαξ διαπαντός το ζήτημα αυτό. Όταν θα γίνει θέμα ημερήσιας διάταξης, επιφυλάσσουμε κι εγώ και ο κύριος Γκερεχτές το γνωρίζει το θέμα και ο κύριος Δήμαρχος το γνωρίζει, να το λύσουμε άπαξ διαπαντός το ζήτημα αυτό, γιατί μετά θα προκύψει αυτό που είπε ο συνάδελφος. Ποιος θα παραλάβει, κύριοι, την πλατεία? Ποιος είναι ο κύριος του έργου? Ποιος είναι ο φορέας του έργου? Γιατί ήδη κάποιοι λένε η πλατεία του κυρίου Παπανικολάου. Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πλατεία είναι πλατεία του Δήμου Βοΐου, της Δημοτικής Ενότητας Κοινότητας Σιάτιστας. Τελεία και παύλα. Μην το παρατραβάμε τώρα το θέμα, γιατί έχει πολλές πλευρές που θα μπούμε σε καταστάσεις και άσχημα πράγματα. Κλείνω εδώ. Αυτά τα είπαμε προς διευκρίνηση, γιατί τέθηκε ένα ερώτημα. Από εδώ και πέρα κλείνει το θέμα αυτό και θα έρθει όταν πρέπει να έρθει. Λοιπόν, νομίζω ότι δόθηκαν οι ερμηνείες. Γι' αυτό το λέω. Ήταν αυτό. Αλλά κάποιοι λέγανε όμως δεν έπρεπε να πάμε. Θα σου τα πω άλλη φορά. Μπαίνουμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Όχι σχολικές επιτροπές, νομίζω είπες για το αγροτικό, είπες μόνο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται. Κύριε Καρμπατζιά, δεν χρειάζεται. Αφού μπορούμε, για ποιο λόγο είμαστε εδώ. Κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Επειδή ο κύριος Γιώτης ανέφερε για τις σχολικές επιτροπές. Στη σχολική επιτροπή στο Τζοτήλι είχαμε μία υπάλληλο η οποία έμεινε έγκυος, οπότε με το καλό να γεννήσει και όλα. Και έπρεπε να πάρουν την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια κάποιοι άλλοι υπάλληλοι. Και αφήσαμε την πρωτοβάθμια στη σύζυγο του κυρίου Γιώτη και στη δευτεροβάθμια βάλαμε τον κύριο Κατσάνο. Οπότε η μία είναι στο Άσκιο και ο άλλος είναι εδώ στη Σιάτιστα. Οπότε υποχρεωτικά φέραν και τα βιβλία. Θα φύγουν, σχολικά θα φύγουν. Δεν είναι προσωρινά. Αλλά... Κοιτάξτε, κυρία Γιώτη, μπορεί να πείτε ό,τι θέλετε. Εκεί. Και θα σου το πω, γιατί δεν μπορούσε η κοπέλα να... Γιατί έπρεπε τότε που αναλάβατε να έρθουν όλοι πάλι. Αλλά εμείς κρατάμε αυτά και να καθίσουν και άλλοι πάνω, γιατί ο Δήμος είναι μεγάλος, είναι εδώ και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Γιατί σύμφωνα με το νόμο, τα δημοτολόγια πρέπει να έρθουν όλα στην έδρα.
Ο Καλλικράτης το λέει, αλλά κάθομαι εγώ και πάω υπογράφω όλα για να μην έρθουν τα δημοτολόγια. Καταλαβαίνετε, γιατί να έρθει ένας υπάλληλος, όχι υπάλληλος, ένας εργαζόμενος, ένας δημότης να έρθει από τον Πεντάλφο, το Τσοτήλι, την Νεάπολη, αυτόν, να υπογράψουν εδώ τα δικαιολογητικά. Δεν μπορούνε. Γιατί άμα ήταν, θα τους δίναμε το δικαίωμα. Δεν μπορούν. Πρέπει να έρθουν τα δημοτολόγια στην έδρα. Και με ευθύνη δικιά μου τα υπογράφω. Δεν παίρνω τίποτα, κύριε Γιώτη, να αφήνω. Σας πειράζει αυτό. Σας πειράζει αυτό. Ναι. Απογεννώνονται. Όταν θα έρθει ο υπάλληλος που χρειάζεται, θα πάρουν την κατάλληλη θέση. Αυτή τη στιγμή δεν είχα υπαλλήλους να βάλω σε αυτές τις θέσεις. Στα θέματα εμμύρισσας διάτηξης, κύριε. Πρώτο θέμα, έγκριση. Ποιο ώρα πάλι, συνάδελφε. Για τις καθαρίσεις μπορεί η κυρία Παπαδιώτη να πει δύο κουβέντες. Σχετικά για τις καθαρίστριες, το οποίο έχουμε αναβάλει και την προηγούμενη φορά, έχω καλέσει μία από όλες εδώ και το συζητήσαμε, το είδαμε το θέμα. Πράγματι δεν είναι ανταποδοτικό το έσοδο, μπορούμε άρεντα να προχωρήσουμε. Εντός των ημερών θα καλέσουμε όλες τις καθαρίστρες εδώ και είμαστε έτοιμοι για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Φάκελος ήδη βρίσκεται κοντά μου. Το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα λύσει το θέμα των καθαριστριών. Αν θες ξανακάνω το ερώτημα της ζώνης, γιατί ο κ. Στάσου μπορεί να... Ναι, εντάξει. Δεν θα μπω στη διαδικασία να απολογηθώ για αυτό το θέμα. Η κυρία Ορβανίδο έχει τον υποψήφιο στο κεντρικό ψηφοδέλτιο, τον κύριο Παπαβασιλείου, τον Φώτη, τον οποίο μπορεί να συμβουλευτεί, εάν και κατά πόσο βοηθάμε το χωριό. Τώρα, ο πρόεδρος, ο κύριος Γκώσιος, είχε και μια περιπέτεια στην υγεία του. Από εκεί και πέρα είναι πολύ απαιτητικός. Δεν ξέρω ακριβώς τι σας έγραψε στην επιστολή. Εμένα μου ανέφερε 40 έργα να γίνουν στη ζώνη, τα οποία δεν είναι εφικτό να γίνουν βεβαίως. Το αν βοηθάμε ή αν δεν βοηθάμε και κατά πόσο το χωριό, μπορεί να σας το πούν οι κάτοικοι ίδιοι και οι υποψήφοι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που ήταν συνεργάτες του και τον καθοδηγούσαν μάλλον. Τώρα έχει ξεφύγει. Αυτό έχω να πω. Δεν θα απολογηθώ σε τίποτα. Να το διαβάσω εγώ το έγγραφο. Ένα λεπτό δώστε μου. Δύο λεπτά. Λέει ο κύριος Γκώσιος, κύριε Δήμαρχε, με λύπη διαπιστώνω ότι ουδεμία κατάσταση έργων έχει γίνει στην κοινότητα ζώνης από την έναρξη της περιόδου σας μέχρι σήμερα. Βρίσκομαι στη δυσάρεστο θέση να σας υπενθυμίσω τα έργα τα οποία απαιτούνται να γίνουν στην κοινότητά μας επισυνάπτοντας δύο καταστάσεις. Ελπίζω να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση και επισυνάπτει δύο καταστάσεις έργων, να μην αναφέρω τώρα, και λέει ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα και ζητάει τη βοήθεια, υποτίθεται, των Λάβαμε γνώση και σε αυτό, θα το δούμε το θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα, έγκριση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους συμβασιούχους δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου Βοΐου. Και συντάξαμε ένα ψήφισμα, το οποίο ζητάω την ψήφισή του, και λέει το εξής. Έγκριση έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους συμβασιούχους δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου Βοΐου. Ο Δήμος Βοΐου δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στους συμβασιούχους. Οι συμβασιούχοι, οι οποίοι επιλέχθηκαν έπειτα από την ανακοίνωση του υπαρίθμου ΣΟΧ 1/15, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, αρχικά υπέγραψαν σύμβαση 8 μήνες διάρκειας και έπειτα από σχετική απόφαση της κυβέρνησης παρατάθηκε η σύμβασή τους ως τις 31/12/17. Ο Δήμος, βασιζόμενος σε αυτή την παράταση, έχει δεσμεύσει χρήματα στον προϋπολογισμό του, ώστε
να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντί τους. Και το σημαντικότερο, έχει κάνει ένα πλάνο εργασιών και λειτουργίας του Δήμου που βασίζεται στην ύπαρξη αυτού του ανθρώπινου δυναμικού έως και το πέρας της σύμβασής τους. Επομένως, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι ελόγω εργαζόμενοι πρέπει να παραμείνουν στην εργασία τους έως και το πέρας της σύμβασής τους. Διότι σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος δεν δίνεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες. Αυτό ήταν το ψήφισμα. Θέλει κανείς? Κ. Καρμπαζιάς. Με λίγα λόγια, αν δεχτούμε το ψήφισμα αυτό, λέτε στους υπαλλήλους ότι με το που λύγει η σύμβασή σας, γεια και χαρά. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα είναι πιο βαθύ, πιο περίπλοκο και δεν αντιμετωπίζεται με την έκδοση ενός ψηφίσματος για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους. Στο Δήμο μας, εκτός από αυτούς τους υπαλλήλους, εκτός δηλαδή από αυτούς τους 7-10 πόσοι είναι στον τομέα της καθαριότητας, 10, εκτός από αυτούς, έχουμε αυτό που έβαλα πριν εγώ, τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, που μπορούν άνετα να γίνουν πλήρους. Συγγνώμη λιγάκι. Έχουμε τους εργαζόμενους με τις επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στα ΚΙΦΗ, στα ΚΔΑΠ, στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, στο Βοήθεια στο Σπίτι. Οι εργαζόμενοι, οι συμβασιούχοι συνολικά, αφήστε με να ολοκληρώσω να δείτε. Ναι. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Οι εργαζόμενοι αυτοί και με το πνεύμα και με το γράμμα του νόμου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και μπορούν με ένα ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λέει ότι να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Άπαντες, όλοι οι εργαζόμενοι, και αν ξεκινήσω από την καθαριότητα θα πω ότι αν φύγουν αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι παρατάθηκαν οι συμβάσεις τους οι 8 μήνες με άλλους 4 μήνες και μετά με απόφαση της κυβέρνησης για ένα χρόνο μέχρι το τέλος του 17, εάν φύγουν αυτοί, το ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα από μένα, ότι δεν θα υπάρχει άνθρωπος στο Δήμο Βοΐου να μαζεύει τα σκουπίδια. Το μόνιμο προσωπικό μας συνταξιοδοτήθηκε. Λίγο ως πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, η ίδια κατάσταση επικρατεί σε όλη τη χώρα. Και η κυβέρνηση εμπέζει τους εργαζόμενους με αυτό το κόλπο που κάνει τώρα, ανοίγει το δρόμο για να απολύσει 10.000, ανοίγοντας τις αγκαλιές των ιδιωτών που περιμένουν και των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να πάρει την αποκομιδή των σκουπιδιών, να την πάρουν οι ιδιώτες, γιατί έχει πολύ ψωμί, έχει πολύ χρήμα. Και ξέρετε τι περιμένει και τους ίδιους τους εργαζόμενους όταν τα πάρει οι ιδιώτες? 450 ευρώ μισθό. Μερική απασχόληση, ενοικίαση, όπως γίνεται σε πολλές τέτοιου είδους εταιρείες. Η λύση είναι μία ανθρώπινη, φιλεργατική, λύση που θα λύσει το πρόβλημα άπαξ διαπαντός και στις κοινωνικές δομές. Δεν μπορεί η βοήθεια στο σπίτι 12-15 χρόνια τώρα να σέρνεται και να είναι όμηρος του κάθε δημάρχου ή το ΚΙΦΗ ή όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. Μία είναι η λύση. Μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να δει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν δεν φτάνουν τα χρήματα, και αν η κυβέρνηση πετάει τον μπαλάκι των ανταποδοτικών, να πάρουμε επιχορηγήσεις έκτακτες σε όλες τις ευρωπαϊκές σύγχρονες χώρες. Την καθαριότητα την έχουν οι δήμοι ή οι κρατικοί φορείς ειδικοί, για να μην υπάρχουν, με μόνιμο προσωπικό, για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Ψάξτε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι και, όπως το λένε, αυτό που θέλετε εσείς. Εγώ έχω άλλη αντίληψη. Λοιπόν, όλοι ανήκουν σε έναν φορέα με μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας. Έτσι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αλλιώς μπορεί σήμερα να λυθεί το πρόβλημα, σταμάτησε η απεργία, έκανε πίσω η ΠΟΕΟΤΑ, παίζει παιχνίδια και παζάρια κάνει, αύριο θα προκύψει πάλι με μια άλλη κυβέρνηση, με τούτην την κυβέρνηση. Γιατί ακριβώς
καλύπτει αυτές τις ανάγκες με συμβασιούχους, τους οποίους τους χρησιμοποιεί εκλογική πελατεία, πελατεία των δημάρχων, των εκάστοτε περιφερειαρχών κλπ. Κλπ. Και αν σήμερα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να τα δώσει σε ιδιώτες και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να τα δώσει σε ιδιώτες στα ΣΔΙΤ που φτιάχνει και ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία που έχει έτοιμο ΣΔΙΤ και ανέλαβε τη διαδικασία μαζί με τη Διάδημα. Νομίζω έτσι πρέπει να πάμε. Το ψήφισμα αυτό, αγαπητέ Πρόεδρε, δεν ξέρω πώς το φτιάξατε, ποιον συμβουλευτήκατε κλπ. Κλπ. Μέσα από την επικαιρότητα. Μέσα από την επικαιρότητα ανοίγει το δρόμο για έξωση στους εργαζόμενους, για απόλυση. Και όχι για... Δεν είναι υπέρ τους. Δεν είναι υπέρ τους. Και αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το πρόβλημα στο Δήμο, η λύση είναι αυτή. Και αν δεν έχουμε να τους πληρώσουμε, να διεκδικήσουμε χρήματα για να τους πληρώσουμε. Και άλλωστε, είναι ανταποδοτικά. Δεν μπορεί να μας λέει η κυβέρνηση τα ανταποδοτικά των Δήμων εξαιρούν το του 4-1 προσλήψεις απολύσεις, γιατί δεν είναι μέσα στα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, ούτε το μνημόνιο τα πιάνει αυτά. Και τα παραμύθια αυτά να τα λύσει η κυβέρνηση. Και βεβαίως να έχουμε και το νου μας ότι αυτοί είναι θύματα και από ποια άποψη. Τους πήραν, τους ανανεώσαν τις συμβάσεις και τους λένε τώρα το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί από εδώ και πέρα δεν θα εγκρίνουν τα εντάλματα, έτσι δεν είναι δήμαρχοι. Εμείς να δεσμευτούμε αυτούς τους ανθρώπους μέχρι να λυθεί το θέμα, να τους πληρώνουμε. Αυτά. Ναι, ήθελα να σας ενημερώσω κι εγώ κάτι. Ναι. Όπα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και... Όπως ξέρετε, εγώ θα μιλήσω για τους δικούς μας υπαλλήλους. Σύμφωνα το 2015 τον Αύγουστο, τους πήραμε 10 άτομα με ανταποδοτικά για 8 μήνες. Ο οποίος η σύμβασή τους έλεγε τον Αύγουστο, το 15 Αυγούστου κάπου εκεί. Με νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, μας είπαν ότι θα τους πάρετε ακόμη 4 μήνες. Εμείς κάναμε τους προϋπολογισμούς μας όλα, είπαμε εντάξει, πριν να βγει ο χρόνος, μας λένε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2017. Δεν είπαμε τίποτα. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι, οι οποίοι, δηλαδή η Δημοτική Αρχή, που δεν χρωστάμε ούτε μια δραχμή, ένα ευρώ στους υπαλλήλους αυτούς και είναι εδώ μπροστά, μπορεί να μας το πούνε, δεν πρόκειται να τους αφαιρέσουμε τίποτε, τουλάχιστον μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2017 και η κυβέρνηση, όπως ακούω και όπως διαβάζω, θα κάνει νομοθετική ρύθμιση μέχρι και θα μείνουν μέχρι 31 Μαρτίου του 2018 και μετά πρέπει πριν όμως να ζητήσουμε προσωπικό το οποίο να είναι μόνιμο. Τώρα, και θα μοριδηθούν οι άνθρωποι αυτοί με κάποια μόρια, έτσι λέει η κυβέρνηση. Τώρα, πόσα μόρια θα τους δώσει και... ναι, αλλά θεωρώ ότι νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτοί να μπουν με τη μοριδιώτηση και όλα να μείνουν. Γιατί είναι άνθρωποι του ΜΟΚΘΟΥ, τους γνωρίζω πολύ καλά, δουλεύουν μέρα νύχτα, γιατί αν δεν ήταν αυτοί, σας μιλάω εντύμως, θα είχε μείνει όλο το Βόλιο χωρίς εργαζόμενους στην καθαριότητα. Εγώ τους ευχαριστώ εκ των προτέρων, διότι δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Και ποτέ δεν με αρνήθηκαν και αν τους ζήτησα και κάτι επιπλέον, δεν μου είπαν όχι. Γι' αυτό και τους ευχαριστώ δημοσίως και να ξέρουν η Δημοτική Αρχή και θέλω και όλοι μαζί, γιατί δεν νομίζω να θέλει κανένα, θα είμαστε στο πλευρό τους. Ό,τι και να κάνουν, εμείς θα τους ήδη έχουμε τα χρήματα, είναι διαθέσιμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου, αλλά εφόσον λάβουμε τη ρύθμιση που ζητάει η κυβέρνηση και με τα μπόνους που θα τους δώσουν, νομίζω έχουν το δικαίωμα να γίνουν και μόνιμοι. Διότι, όπως είπε και ο Μιχάλης, ο Καραμπατζάς, δεν είναι αυτά μνημονιακές δεσμεύσεις και όλα. Μπορούμε να πάρουμε, όχι φεύγουν δύο, παίρνουμε ένα, και αυτό μπορούμε να τους πάρουμε όσο το επιτρέπει ο οργανισμός. Και πρέπει να κάνουμε τον οργανισμό όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Νομίζω μέχρι τέλη Ιουλίου πρέπει να ετοιμαστούν όλα και θα είμαστε έτοιμοι, γιατί όταν μας πει η κυβέρνηση, οποιοδήποτε κυβέρνηση, να είμαστε έτοιμοι για να προκηρύξουμε τις θέσεις. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαγιάνγκας θέλετε κανείς να μιλήσει. Εγώ ζήτηξα, είπα στην αρχή. Κύριε Ορφανίδου, σας είπα και δεν...
Γι' αυτό, εντάξει, εντάξει. Γι' αυτό έδωσε του λόγου στον κύριο Καρμπατζιά. Κύριος Μαγιάγκας. Κύριο Φανίδου. Μια φορά το έγκριση ψηφίσματος, θα τοποθέτηση. Θα... κύριο Ορφανίδη, έχει το λόγο. Εγώ θεωρώ ότι το ψήφισμα, όντως, παρακαλώ, ποιος θα μιλήσει. Επειδή θεωρώ ότι το ψήφισμα, όπως πάρθηκε από την επικαιρότητα, δεν μας κάνει πάλι πρωτοποριακούς και καινοτόμους το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ θεωρώ ότι το ψήφισμα είναι δεσμευμένα, μεν που είπε τα χρήματα ο Δήμαρχος και ακούγεται και για τον Μάρτιο κτλ. Αλλά εμείς τι αποστέλνουμε. Επειδή από πίσω, και τώρα θα κάνω έναν παραλληλισμό, πολλές φορές πολιορκούμε όχι απευθείας, όπως λέγαμε προηγουμένως, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο προηγούμενο θέμα, εδώ στέλνοντας ένα τέτοιο ψήφισμα, είναι ουσιαστικά ότι απεμπολούμε το δικαίωμα, εφόσον έχουμε τις πάγιες και τις διαρκείς ανάγκες για προσωπικό στην καθαριότητα, για τη μονιμοποίηση αυτών των συμβασιούχων. Εγώ θεωρώ ότι το ψήφισμα δεν μπορεί να πάει έτσι. Πρέπει να πιεστεί η κυβέρνηση και εκεί, Δήμαρχε, το οποίο θα έπρεπε να δεις, ίσως θα, με τους νομικούς σου συμβούλους, για να υπάρξει καινοτομία στο Δήμο Βοΐου, να δημιουργήσουμε δική μας συνεταιριστική αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου Βοΐου, που είναι ένα σημαντικό έσοδο, το οποίο θέλει όμως πραγματικά καινοτόμες και πραγματικά ριζοσπαστικές ενέργειες, ούτως ώστε όχι μόνο τους 10 εργαζόμενους που έχουμε τους συμβασιούχους αυτή τη στιγμή, 10 δεν είναι, τους συμβασιούχους στο Δήμο Βοΐου, αλλά να μπορούμε με μονιμότητα να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για πολλούς περισσότερους. Και όχι να εξαρτώμαστε από τον κάθε υπουργό, αν θα πάρει η απόφαση και από την οποιαδήποτε κυβέρνηση για να μονιμοποιηθούν οι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι. Εγώ θεωρώ ότι το ψήφισμα που να λέει μέχρι 31 12 του το 17 πρέπει να απαλληφθεί και να πούμε